Καλησπέρα και από μένα. Ευτυχώς που φυσάει λίγο μπουκαδούρα και πολύ ζεστή. Πέφτει. Δεν θέλω να πω σπουδαία πράγματα. Απόδειξη της υποστήριξης που έχει ο Δήμος σε όλο αυτό το κίνημα είναι το ότι πήραμε το EuroPride του 2020, του χρόνου δηλαδή. Και αυτό το πήραμε με αντιπάλους το Δήμο του Αμβούργου, το Δήμο του Βρυξελών και το Δήμο μιας πόλης στη Σουηδία, δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα είναι, το λέω αυτό, γιατί αυτές οι κοινωνίες είναι πολύ πιο προχωρημένες σε αντιλήψεις από εμάς. Εμείς εξακολουθούμε και έχουμε προκαταλήψεις, έχουμε ιδεολειψίες και ουσιαστικά δεν ανεχόμαστε, όχι να αποδεχτούμε, δεν ανεχόμαστε τη διαφορετικότητα. Το βλέπουμε αυτό παντού. Το βλέπουμε στις επιθέσεις που γίνονται, το βλέπουμε στις προσβολές που γίνονται και αυτό το πολεμάμε. Δεν τελειώνει εύκολα. Σε κοινωνίες όπως είναι οι Αμερικάνικοι, ας πούμε, όπου ακόμα αυτό το δικαίωμα της διαφορετικότητας στις σεξουαλικές προτιμήσεις έχει αναγνωριστεί για τον στρατό. Εδώ ξέρω ότι έχουμε στην αστυνομία, έχουμε ομάδα από την κοινότητα του LCBO, αλλά για το στρατό ούτε λόγος θα γίνεται. Θα αργήσει στην Ελλάδα, θα αργήσει ακόμα να υπάρξει μια αντιμετώπιση πιο χαλαρή, αν θέλετε. Αλλά αυτό δεν πάει να πει τίποτα. Εμείς όλοι είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε αυτή την, να πολεμήσουμε αυτή την ανατροπία, έτωσε σιγά σιγά να γίνει μια καθημερινότητα. Δεν θέλω να πω σπουδαία πράγματα, αυτό και μόνο την έμπρακτη υποστήριξη του Δήμου. Εγώ από την 1η Σεπτεμβρίου δεν θα είμαι δήμαρχος, αλλά ο νέος δήμαρχος νομίζω ότι έστειλε ένα μήνυμα ήδη. Νομίζω ότι και αυτό θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Δεν ξέρω ο Σπύρος, ο οποίος ήταν στη Βιέννη, αν θέλει να μας πει μια κουβέντα, αλλά και πάλι θέλω να πω το ότι εδώ είμαστε για να στηρίξουμε όλη αυτή την κίνηση. Ευχαριστώ, Δημαρχή. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ απλώς θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα έτσι μεγάλης αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης από τη Βιέννη, όπου ήμασταν πριν από λίγες μέρες και παραλάβαμε ουσιαστικά μαζί με τα παιδιά του Pride τον τίτλο για το EuroPride 2020. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίστη σε όλη την Ευρώπη για τη Θεσσαλονίκη και εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που ξεκινήσαμε από τον πεζόδρομο τότε της Αγίας Σοφίας το 2012 με 500.000 άτομα και θα φτάσουμε το 2020 να έχουμε ακόμα και 50.000 ανθρώπους εδώ στη Θεσσαλονίκη να γιορτάζουν το Pride. Να περάσετε ωραία σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.